Σίγουρα ήταν ένα παιχνίδι πολύ δυνατό με μια ομάδα η οποία δίκαια βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό μας έχουν πληγώσει συνεχόμενες ήττες. Η ομάδα είναι λαβωμένη από συνεχόμενους τραυματισμούς και δεν μπορέσαμε να είμαστε πλήρες τα τελευταία παιχνίδια. Έχουμε χάσει και κάνα δύο παιχνίδια στο σουτ και αυτό ενόχλησε τον εγωισμό της ομάδας και νομίζω ότι αυτό φάνηκε σήμερα στο γήπεδο. Καταρχήν θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο το οποίο μπορεί να μην έχει άμεση σχέση με το παιχνίδι. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ αυτά τα παιδιά και για τη σημερινή τους προσπάθεια αλλά και για τις χαρές που έχουν δώσει σε όλους μας τα τελευταία χρόνια. Θέλω να τους ευχαριστήσω γιατί είναι πραγματικά μάγκες και τους αξίζει δημόσια ένα μπράβο. Η Καστοριά σήμερα ήταν, πιστεύετε, παρουσιάστηκε όπως θα έπρεπε να παρουσιάστηκε το σημερινό παιχνίδι? Σας δυσκόλεψε στο βαθμό που περιμένατε? Κοίτα, η Καστοριά είναι μια ομάδα συνταρισμένη που προσπαθεί να παίξει αυτό το μπάσκετ σε όλο το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι υπολοιπόταν σήμερα στο transition παιχνίδι της. Στο 5-5 η Καστοριά είναι συγκεκριμένα και πολύ ακριβή αυτά τα πράγματα που κάνει. Αλλά αν σταματήσεις στο transition και βάλεις κάποια σούτ που εμείς βάλαμε, θα δημιουργηθούν πρόβλημα. Είναι μια πολύ καλή ομάδα, αλλά και εμείς κάτι κάνουμε. Και συνέχεια βέβαια τελειώνει το πρωτάθλημα, ικανοποιημένη από την πορεία σας? Απόλυτα ικανοποιημένη. Έχουμε πάρει την κατηγορία πολύ νωρίς. Έχουμε βγάλει 1-2 παιδιά τα οποία θέλαμε να βγουν φέτος μέσα από την ομάδα. Ο ένας βέβαια έλειπε γιατί έχει διαβάσματα, πήγαινε τρίτη ηλικίου. Και νομίζω ότι το μέλλον είναι μπροστά στην ομάδα. Εντάξει, εμείς πήγαμε να κάνουμε σήμερα την υπέρβαση. Ήταν ένα παιχνίδι με το πολύ καιρό που έπρεπε να κερδίσουμε. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να πάρουμε μια νίκη, η οποία θα μας διδηλούσε τροχιά πλέον. Από εκεί πέρα όμως, αν θέλω να πω για το παιχνίδι κάποια πράγματα, νομίζω κρίθηκε καθαρά στο πρώτο ημίχρονο, στους 41 πόντους που δεχτήκαμε. Όπως είπε ο κόουτς, δυστυχώς δεν μπορούσαμε να βρούμε transition παιχνίδι καθόλου, γιατί η ομάδα Ταμίντα ευστύχησε να έχει πολύ καλό ποσοστό κυρίως από συνεργασίες στο δίποντο αλλά και στο τρίποντο. Αποτέλεσμα δεν μπορούμε να πάρουμε πόντους σε ένα κομμάτι το οποίο αρέσει η ομάδα μας. Αυτό σε αφορά το παιχνίδι. Από εκεί πέρα όμως, εγώ θα πω για άλλη μια φορά μπράβο στα παιδιά της ομάδας. Μπορεί να μην κάναμε την υπέρβαση. Η χρονιά μας είναι 100% επιτυχημένη. Προσπαθήσαμε όλη τη χρονιά. Θέλαμε όλοι μας, δώσαμε το κάτι παραπάνω προκειμένου να μπορέσουμε στην πρώτη χρονιά στην κατηγορία. Αν μπορέσουμε να αποτύχουμε το θαύμα, το οποίο θα τρυπούσαμε το ταβάνι, όπως έχω πει και εγώ στους παίχτες, δεν τα καταφέραμε. Εγώ θα τους πω συγχαρητήρια. Θα δώσω συγχαρητήρια στον κόσμο, γιατί τελευταία φορά τα πούμε φέτος, που ήταν δίπλα μας καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Η ομάδα αυτή φέτος δούλεψε πάρα πολύ, προσπάθησε πάρα πολύ. Τα παιδιά από την πρώτη μέρα που ήρθαν εδώ δώσαν το καλύτερο τους σε αυτό. Ξαναλέω, πήγαμε να κάνουμε κάτι πολύ μεγάλο. Η ομάδα από ό,τι φάνηκε προσπάθησε, αλλά δεν μπόρεσε να πετύχει αυτό. Και επειδή μας αφήνει λίγο πικρή γεύση το σημερινό αποτέλεσμα, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να μαυρώσει την εικόνα και την προσπάθεια όλων μας. Ξαναλέω, να ευχαριστήσω τη διοίκηση που ήταν δίπλα μας καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Να ευχαριστήσω τον κόσμο, να ευχαριστήσω όλο το staff και αφού τελειώσει το πρωτάθλημα, μετά θα πούμε αναλυτικά τι θα κάνουμε, ένα απολογισμό. Να δώσω χαρακτήρα και στην ομάδα του Αμίντα για την νίκη που πέτυχε και να ευχηθώ καλή συνέχεια. Coach, πιστεύει ότι έπαιξε ρόλο και το άγχος, γιατί σήμερα η Καστοριά σε αντίθεση με την ομάδα του Αμίντα είχε το άγχος για την νίκη αυτή, για να είναι σε τροχιά? Κοιτάξτε, θέλαμε, ξαναλέω, θέλαμε. Δεν παίζαμε μια τυχαία ομάδα. Ο Αμίντα δεν είναι τυχαία εκεί που είναι. Έχουμε 2 βαθμούς διαφορά. Είναι μια ομάδα που έχει ομοιογένεια στο σετ παιχνίδι. Είναι από τις ομάδες οποίες φέτος έχει την καλύτερη αρμονία μες στο γήπεδο, όπως κινείται και στο κομμάτι των εκτελέσεων των plays αλλά και στις αποστάσεις και στην εκτέλεση. Ξέραμε ότι είναι δύσκολο το παιχνίδι. Προσπαθήσαμε, δώσαμε το καλύτερο μας σε αυτό, αλλά αυτό είναι ο αθλητισμός. Απομένει μια αγωνιστική ακόμη. Βέβαια, η Καστοριά για να μπει στη διαδικασία των play-offs θα πρέπει να κάνει τον συνδυασμό να κερδίσει το ψυχικό και να χάσει ο εθνικός στον Απόλλωνα Πάτρας. Αυτό το σενάριο μπορεί να είναι εφικτό? Αυτό που προανέφερα, ό,τι είπα μέχρι τώρα, είναι γιατί τελευταία φορά θα τα πούμε εμείς. Εμείς, όπως
ο Αμίντα σεβάστηκε το άθλημα και σεβάστηκε τη Λίγκα. Πρέπει και εμείς το τελευταίο παιχνίδι στο ψυχικό, ανεξάρτητα τι κάνουν άλλες ομάδες, να παρουσιαστούμε έτοιμοι, να διεκδικήσουμε το όποιο αποτέλεσμα μας αναλογεί. Γιατί σεβόμαστε την ομάδα μας, σεβόμαστε το πρωτάθλημα και σεβόμαστε τους εαυτούς μας. Είναι οριστικό ότι η ομάδα έχει βγει για τα play-offs για να γίνει δεν είναι οριστικό, αλλά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή με ανεπτούμε. Μέχρι στιγμής είχαμε την κατάσταση στα χέρια μας. Αυτή τη στιγμή δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Γιατί την ισοβαθμία με τον εθνικό την έχουμε χάσει. Στο πρωτάθλημα το φετινό της Α2 θεωρώ ότι δεν υπάρχει απρόσμενη νίκη ή ήττα. Αν εξαιρέσουμε το Περιστέρι που κατά κοινή ομολογία είναι μια ταχύτητα, ίσως και δύο πάνω από τις περισσότερες ομάδες, θεωρώ ότι όλες οι ομάδες μπορούν να κερδίσουν παντού και μπορούν να χάσουν παντού. Εμείς προετοιμαστήκαμε όπως κάθε εβδομάδα για να έρθουμε να παίξουμε ένα παιχνίδι σκληρό, όπως είδατε κι εσείς, μέσα σε μια πάρα πολύ θερμή έδρα, πολιτισμένη, εξαιρετική έδρα της Καστοριάς. Είχαμε πει ότι πρέπει να είμαστε πολύ δυνατοί και σκληροί αν θέλουμε να είμαστε μέσα στο παιχνίδι και να αντέξουμε τα μακρινά σουτ και το παιχνίδι κάτω από το καλάθι του Χαρισμίδη και του Λιμπάρη, να μην φάμε από πολλούς παίχτες πόντους, να περιορίσουμε τα βασικά του, αν και νομίζω ότι ο Κακλαμάνος έχει βάλει αρκετούς πόντους. Ωστόσο, μείναμε πάρα πολύ ψύχρεμοι όταν το παιχνίδι πήγε χ στο 66-66 και με κάποιες πάρα πολύ σωστές επιλογές στην άμυνα και στην επίθεση κυρίως, καταφέραμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Πιστεύεις ότι είχατε και λίγο τύχη με το μέρος σας, γιατί τα τρίποντά σας σήμερα ήταν όλα εύστοχα? Κοιτάξτε, θα σας πω. Ένα ρητό λέει ότι η τύχη αγαπά την προετοιμασία. Ό,τι βλέπετε στο γήπεδο από τον Αμίντα δεν είναι ποτέ τυχαίο. Δεν αφήνουμε ποτέ τίποτα στην τύχη. Έχουμε παίχτες οι οποίοι θεωρώ είναι από τους καλύτερους σουτέρ του πρωταθλήματος. Δεν θεωρώ τυχαίο ένα τρίποντο του Βαρδιάνου, ας πούμε, ακόμα και από τα 9 μέτρα. Οπότε, ό,τι κάναμε σήμερα ήταν βγαλμένο από τα επιθετικά μας plays. Ακούσαμε καλά γράμμα τις εντολές των προπονητών μας σε όλο το 40 λεπτό και μένοντας πιστοί στο πλάνο που έχουμε, καταφέραμε να πάμε μέχρι τέλους και να το πάρουμε. Και βέβαια, σε ένα παιχνίδι που ήταν βαθμολογικά διάφορο για εσάς, σε σχέση με την Καστοριά που ήθελε οπωσδήποτε την νίκη για τα play-offs. Είχαμε πει, η αλήθεια είναι ότι θέλαμε να έρθουμε εδώ πάνω. Το είχαμε μελετήσει εδώ και καιρό ότι θέλαμε να έρθουμε εδώ πάνω, είτε ισόβαθμοι με την Καστοριά, είτε ένα πόντο πίσω, να κυνηγήσουμε την νίκη και να δούμε ποιο θα είναι το πλασάρισμα μαζί με τα άλλα παιχνίδια του Εθνικού, της Λευκάδας. Ωστόσο, δεν ήρθαμε με αυτούς τους όρους εδώ, αλλά εμείς αποδείξαμε σήμερα ότι ο Αμίντας δεν είναι αδιάφορος ποτέ. Πάει και χτυπάει τα παιχνίδια όλα παντού. Δεν χαρίζει παιχνίδια, γιατί ποτέ δεν μας έχουν χαρίσει και πουθενά, η αλήθεια είναι. Είτε παίζαμε στη Β' Εθνική, είτε στη Γ' είτε στην Α2. Και αν και μπορεί να στεναχωρήσαμε σήμερα την Καστοριά, εμείς παίξαμε για την ιστορία μας και ήμασταν καλύτεροι, ξεκάθαρα και κερδίσαμε. Όπως είπαν και οι προπονητές πριν, σήμερα εκτός από την ήττα, που δεν παίξαμε καθόλου καλά, ήμασταν ασυγκέντρωτοι. Δεχτήκαμε πολλά εύκολα καλάθια όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι. Μας πληγώνει διπλά γιατί εδώ και αρκετό καιρό συντηρούσαμε το πλεονέκτημα για την προμήχο θέση, την πέμπτη θέση που οδηγεί στα play-off. Ασχέτως αν ήταν και κάποια υπέρβαση, είχε κάποια υπέρβαση για αυτή την ομάδα, είχαμε τραυματισμούς, είχαμε κάποια προβληματάκια, ταξιδεύουμε πολύ, ήμασταν κουρασμένη ομάδα. Παρά αυτά δεν τα παρατήσαμε και όπως είπα, είχαμε ένα πλεονέκτημα τους τελευταίους σχεδόν δύο μήνες. Ήμασταν σε θέση ισχύως. Αν δεν κάνω λάθος, μετά το παιχνίδι με τη Λευκάδα, σιγά-σιγά ήμασταν συνέχεια σε θέση ισχύως. Καταφέραμε μέσα σε τρεις εβδομάδες και το χάσαμε, γιατί είναι η τρίτη συνεχόμενη ήττα που κάνουμε. Και ιδίως με τη σημερινή, η οποία συσσαγωγικά την είχαμε τσεκάρει για να την κερδίσουμε. Τώρα συνεχίζουμε, διότι μας μένει ένα ακόμα παιχνίδι. Το αφήνουμε πίσω, δεν μπορούμε όσο και να το σκεφτούμε, δεν γυρίζει πίσω. Και θα προσπαθήσουμε με όσες πιθανότητες μας μένουν σαν outsider πλέον, γιατί δεν είναι η τύχη στα χέρια μας, να πάμε στην Αθήνα, να μπορέσουμε να παίξουμε καλά με το ψυχικό, πρώτα να παίξουμε καλά, για να διεκδικήσουμε την νίκη. Και μετά βλέπουμε τι θα γίνει και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Ρώτησα λίγο πριν και στον coach για το άγχος που σας διακατήχε και είναι φυσιολογικό όταν η νίκη είναι μονόδρομος, όταν θες να πετύχεις ένα στόχο. Πόσο σας επηρέασε, είναι όλα τα άλλα. Και οι απουσίες και του Αφιδόπουλου και του Κυριακόπουλου σήμερα. Σίγουρα και τα παιδιά που λείψανε ήταν έλλειψη για την ομάδα. Κάθε μονάδα είναι απαραίτητη. Από την άλλη, το άγχος, όπως λες, υπήρχε ένα άγχος σήμερα, το οποίο και εμένα μου φάνηκε αρκετά περίεργο και πιεστήκαμε, διότι το momentum του αγώνα δεν μας βοήθαγε στο να μπορέσουμε να πάρουμε κάποια στιγμή κεφάλι στο σκορ, ώστε να πατήσουμε πιο δυνατά, να γύρει πλάστικα προς τα εμάς. Φυσικά αυτό δεν θα γινόταν, γιατί δεν παίζαμε καθόλου συγκεντρωμένα σήμερα σε μεγάλη διάρκεια του παιχνιδιού. Και όπως είπες, όλα αυτά, αν τα μαζέψεις και γίνει ένας συνδυασμός πραγμάτων, αναπόφευκτα μας έφερε και μια ήττα παραπάνω.
Και θέλω να πει, αν περιμέναμε τον Αμίτα να έχει αυτή την εικόνα σήμερα στην Καστοριάλα και την τύχη μαζί του, γιατί είδε με τα τρίποτα ό,τι σούταρε πήγαινε μέσα. Δεν είχαμε εμεί αυτή την τύχη σε τρίποτα. Ναι, σίγουρα. Ο Αμίτα γνωρίζαμε ότι είναι μια ομάδα η οποία στηρίζεται και στο τρίποντο. Αν δεν κάνω λάθος όμως, δεν ήταν μόνο το τρίποντο που μας πλήγωσε σήμερα. Και το τρίποντο και το δίποντο μας πλήγωσε. Γνωρίζαμε ότι υπάρχει μια ομάδα, είναι απέναντί μας, παίζουμε με μια ομάδα η οποία είναι ομάδα που παλεύει όλα τα παιχνίδια, είτε μέσα είτε έξω. Είναι από τις εισαγωγικά επικίνδυνες ομάδες του πρωταθλήματος. Ξέραμε ότι θα έρθει να παίξει κανονικά το παιχνίδι και αν ακούγονταν διάφορα πράγματα, ότι έχει εκπληρώσει τους στόχους της. Όλοι είδαμε σήμερα ότι παρόλο που τους έχει εκπληρώσει, ήρθε και έπαιξε, λες και κυνηγούσε τη σωτηρία της ή αυτή είναι που ανέβαινε στα play-off. Τους τιμάει αυτό, συγχαρητήρια που κερδίσανε κιόλας. Απ' την άλλη όμως και εμάς δεν μπορεί να μας αμαυρώσει μια τέτοια ήττα για την προσπάθεια που έχει γίνει σε όλο το πρωτάθλημα. Η ομάδα έχει κάνει αρκετά μεγάλες νίκες μέσα στη σεζόν. Έχει κερδίσει όλες τις ομάδες που προπορεύονται πλην του Περιστερίου. Και θεωρώ ότι έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή πορεία. Είναι η πρώτη της χρονιά και δεν μπορεί να μας αμαυρώσει. Ναι, δεν είναι καλό αποτέλεσμα για μας, αλλά δεν μπορεί να μας αμαυρώσει και ότι διαλύονται όλα και γίνονται χι όλα τα θετικά πράγματα που έχει κάνει αυτή η ομάδα. Πρόλαβα στην επόμενη ερώτηση, γιατί τελειώνει βέβαια η χρονιά με τελευταίο παιχνίδι στο ψυχικό. Είπε και ο κόουτς πριν ότι θα πάτε για να παίξετε για την ιστορία σας, για το μπάσκετ, για όλα αυτά. Και πιστεύω ότι κλείνοντας η χρονιά σας αφήνει ικανοποιημένους, Τάσο. Ασφαλώς, ναι. Θα μπορούσαμε και καλύτερα. Δυσαρεστημένος πάντως δεν μας αφήνει με τίποτα. Κάπως λίγο έχουμε μια πικρία, όπως είπε ο κόουτς, που ενώ ήμασταν σε θέση ισχύως ήττα στην ήττα, ερχόμαστε σε μειονεκτική θέση. Βέβαια, οφείλουμε σαν επαγγελματίες που είμαστε όλοι να πάμε στην Αθήνα να παίξουμε με το ψυχικό. Αν μπορέσουμε πρώτα ο Θεός να κάνουμε την νίκη και βλέποντας και σε συνδυασμό άλλων αποτελεσμάτων, διότι όπως είπαμε, δυστυχώς δεν κρατάμε την τύχη στα χέρια μας πλέον.